Συνολικά 12 πτήσεις τσάρτερ από Γερμανία με εκατοντάδες τουρίστες ακυρώθηκαν για το μήνα Μάρτιο για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, σύμφωνα με τον Γιώργο Πιάκα, ο οποίος δεν κρύβει την ανησυχία του για τις εξελίξεις. Η οποία όμως αυτή η πρώτη πτήση που θα ερχόταν στις 16 του μήνα ακύρωσε όπως ακύρωσε όλες τις πτήσεις μέχρι τέλος Μαρτίου. Δηλαδή 12 πτήσεις. Ήταν 12 πτήσεις από τις 16 μέχρι τις 29 Μαρτίου, οι οποίες σήμερα το πρωί ακυρωθήκαν. Είναι αναγκαίο να πάρετε το ταξίδι ή... Απαραίτητο, είναι θέματα υγείας. Βασικά πρέπει να προστατευόμαστε από μόνοι μας. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ο καθένας να προσέχει τον εαυτό του και να μην μεταδώσει, εάν υπάρχει πρόβλημα, στον συνάνθρωπό του. Για δουλειά, για δουλειά. Για δουλειά. Και γυρίζεις λοιπόν στην Αθήνα αύριο. Μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα στην Αθήνα, τι πληροφορίες έχετε εσείς? Όπως είναι κάθε μέρα. Ανησυχείτε? Λίγο ναι. Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις τσάρτερ από την Αγγλία, ο Γιώργος Πλιάκας θα έχει ξεκαθαρή εικόνα τις επόμενες μέρες. Αρχάς Απριλίου ξεκινάνε κάποιες πτήσεις από Αγγλία. Ακόμη δεν έχουμε κάποια πληροφορία. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο στην Κρήτη, το ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους μας. Είναι περισσότερο, αν θέλετε, και στο εξωτερικό. Περισσότερα κρούσματα έχει, ξέρω εγώ, η Γερμανία και η Ολλανδία και οι άλλες χώρες από ό,τι έχουμε εμείς. Έχουμε και ελπίζω, και αυτό θα πρέπει να το δουν όλοι οι φορείς του τουρισμού, αυτή η κίνηση που θα είχαμε Μάρτιο-Απρίλιο να μεταφερθεί αυτούσια τον μήνα Νοέμβριο. Στα μέτρα προστασίας του προσωπικού και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αναφέρθηκε ο Βαγγέλης Βυστάκης. Σαν σύλλογος θα ήθελα να συστήσω να έχουν όλοι οι συνάδελφοι την απαιτούμενη προσοχή που προβλέπεται από τις διαδικασίες. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη δέουσα προσοχή στην ατομική μας υγιεινή, να προσέχουμε τις επιφάνειες που προβλέπονται, να μην ακουμπάμε και να καθαρίζουμε. Υπάρχουν οι σαπουνοθήκες που είναι σε όλο το αεροδρόμιο και έχουν σαπούνια, αντισηπτικά όμως σε όλο το αεροδρόμιο δεν υπάρχουν. Προσπαθούμε ό,τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι υπάρχει έλλειψη στην αγορά, δηλαδή και κάποιος να θέλει να προμηθευτεί τώρα, δυστυχώς δεν βρίσκεις εύκολα ούτε αντισηπτικά υγρά ούτε τίποτα. Πρέπει το αεροδρόμιο Ηρακλείου να υπάρχουν αντισηπτικά? Όχι, μπορείς να έχεις και σαπούνι. Στο μεγάλο οικονομικό χτύπημα που δέχεται και ο κλάδος ταξί, αναφέρονται επαγγελματίες, οι οποίοι επίσης λαμβάνουν αυξημένα μέσα προστασίας κατά του κορονοϊού. Το δικό μας επάγγελμα, αγαρά μου, εξαφανίζεται σιγά σιγά για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός το επιδείνωσε ακόμα περισσότερο. Οι άνθρωποι κατεβαίνουν, δεν πετάνε, δεν κυκλοφοράνε, δεν. Τίποτα. Είναι κάτω τουλάχιστον 60% αυτή τη στιγμή. Μαντιλάκια έχουμε, σπρέι έχουμε. Δεν κυκλοφοράει τίποτα, κλειστά τα πάντα, μια σκοπονιά θα σταματήσουμε κι εμείς. Αν συνεχίσει έτσι μέχρι τέλος του Απρίλη που λένε και παραταθεί μετά, πάει ο τουρισμός που τελείωσε.